να γνωρίζετε ότι έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Σπύρο Γεωργιάδη, συγγνώμη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, μπερδεύτηκα, ο οποίος όμως βρίσκεται στη Ρόδο και μάλιστα για διακοπές. Και μάλιστα λέει στη Ρόδο τα βρήκε όλα καλά. Λίγες μέρες μετά τις τραγικές καταστάσεις που έζησαν οι εργαζόμενοι του Ρόδου με τις πυρκαγιές, τις δολοφονικές πυρκαγιές. Κι άλλη μια φορά η κυβέρνηση απουσιάζει, όμως εμείς, παρότι είναι μέσα Αυγούστου, είμαστε εδώ. Και είμαστε εδώ, αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, γιατί η κυβέρνηση κάνει πράξη, αυτό το λέγαμε και πριν τις εκλογές, κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε. Και αυτά που υποσχέθηκε είναι αυτά που υποσχέθηκε στους εργοδότες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτά λοιπόν έρχεται να τα κάνει πράξη. Το νέο νομοσχέδιο, συνάδελφοι, πρέπει να σημάνει για όλους μας συναγερμό. Για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Στοχεύουν να μην είναι πέτρα πάνω στη πέτρα για όποιο εργατικό δικαίωμα απέμεινε. Το νέο αντεργατικό τερατούργημα που επιθυμούν να ψηφίσει η Βουλή χτυπάει την καρδιά του σταθερού και ημερήσιου χρόνου εργασίας που είναι το 8ωρο και για άλλους κλάδους το 7ωρο. Και θέλουν να ξεμπερδέψουν και τυπικά με αυτό οι επιχειρηματίες. Θέλουν ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση των εργατών. Να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, να μην υπάρχει καμιά δέσμευση με σακισμένους μισθούς και δικαιώματα. Όλα αυτά για ένα λόγο γίνονται. Για τα κέρδη τους, για την δική τους ανάπτυξη και έχουν μετατρέψει την αγορά εργασίας σε μια κινούμενη άμμο όπου ο εργαζόμενος, ο εργάτης δεν θα βρίσκει σημείο να ακουμπήσει. Στοχεύουν στο χτύπημα όλων των δικαιωμάτων και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Επιδιώκουν να μας πάνε στην εποχή του Αραμπά, την ώρα που η τεχνολογία και η επιστήμη βρίσκεται πολύ ψηλά. Και όλα αυτά, όπως λένε και όπως λέει και ο κύριος Άδωνης, για το καλό μας, ο οποίος κάθε μέρα, και δεν είναι και εδώ όπως είπαμε, αλλά είναι εδώ όταν είναι να κάνει σόου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουν και προπαγανδίζουν θετικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το νομοσχέδιο, ηλεκτρονικά και έντυπα. Και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι βρίσκει τη στήριξη το νομοσχέδιο αυτό και αυτών όλων την περίοδο τούτη. Αλλά τι άλλο θα έκαναν τα τσιράκια της κυβέρνησης και των εργοδοτών? Συνάδελφοι, μιλούν για ελεύθερες επιλογές των εργαζομένων. Όμως λένε ψέματα. Δηλαδή, βρε συνάδελφοι, τα ωράρια εργασίας τα κανονίζει ο εργαζόμενος ή η καπιταλιστική παραγωγή? Μιλούν για ελεύθερες επιλογές όταν ο καταναλωτικός μισθός ορίζεται από τον Υπουργό με βάση τις ανάγκες των εργοδοτών. Μιλούν για ελεύθερες επιλογές όταν θέλουν να εφαρμόσουν 16ωρο, όταν χτυπούν τον προσωπικό ελεύθερο χρόνο, όταν δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, νύχτα, Κυριακές, δηλαδή μας θέλουν στη δουλειά ήλιο με ήλιο και αυτό και επιπλέον για ένα πιάτο φαΐ. Δηλαδή, βρε συνάδελφοι, ελεύθερη επιλογή είχε ο εργάτης στην Εύγα όταν δούλευε συνεχή 12ωρα και πέθανε πάνω στη μηχανή? Ελεύθερη επιλογή είχε ο εργάτης στα ναυπηγεία Ελευσίνας όταν ντάλα μεσημέρι δούλευε
ελεύθερη επιλογή, δική του επιλογή ήταν. Συνάδελφοι, τέρμα πια πρέπει να πούμε όλοι μας στα παραμύθια της κυβέρνησης. Και μάλιστα και σε όλους εκείνους που λένε ότι μπορεί δικαιώματα των εργαζομένων να διασφαλιστούν, αλλά και παράλληλα να διασφαλίζεται η κερδοφορία του κεφαλαίου. Δικαιώματα και κέρδη δεν πάνε μαζί, συνάδελφοι, και αυτό έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια. Επειδή λοιπόν βλέπουν ότι έρχονται αγώνες, εντείνουν την καταστολή, μιλούν για φυλακίσεις συνδικαλιστών, μιλούν για εξοδοτικά πρόστιμα για όσους οργανώνουν κινητοποιήσεις, θέλουν δηλαδή να χτυπήσουν τη συλλογική δράση. Και επίσης το πιο ιερό δικαίωμα που είναι των εργαζομένων, και είναι αυτό η απεργία, γιατί την απεργία την αποφασίζουν οι εργαζόμενοι μέσα από τις συλλογικές τους διαδικασίες. Από κοντά ήρθαν και οι κολαούζοι των αφεντικών, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, με ένα άθλιο κείμενο που έβγαλε χτες. Θυμάστε τη στάση της ΓΕΣΕ στο νόμο Χατζηδάκη, όταν εμείς βάζαμε το θέμα πολύ νωρίς ότι ετοιμάζεται νόμος, τι μας έλεγε? Δεν υπάρχει, λέει, και αυτό είναι στα εφευρήματά σας. Το ίδιο και τώρα, μιλούν για κακές πρακτικές και ότι οι άδειες, λέει, των εργαζομένων δεν επιτρέπουν να υπάρχει συμμετοχή στη θεσμική διαβούλευση. Για άλλη μια φορά, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, αν θέλετε, επιτελεί το ρόλο της, της συμφωνίας της με τα εργατικά μέτρα, το κοινωνικό διάλογο, για να μην φύξουμε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Καλλιεργεί τον εξυγχαρμό. Άρχεται επίσης, εξοραίζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λένε? Η δεύτερη δουλειά είναι μια πραγματικότητα. Άρα να βάλουμε κανόνες στη βαρβαρότητα, σε πεντάλεπτο. Συνάδελφοι, ο εργάτης πρέπει να ζει από το μισθό του. Ο εργάτης πρέπει να δουλεύει 8ωρο ή βεβαίως εμείς λέμε 7ωρο, 35ωρο, πεντήμερο. Από αυτό πρέπει να ζει και να δουλεύει ο εργάτης. Και αν γυρίσουμε λίγα χρόνια πριν, σε μια για το ρόλο του ταξικού εργατικού κινήματος, ένας Τζον Ουέστον λέγεται, στη συνεδρίαση της Διεθνούς των Συνδικάτων μίλαγε για το τι επιζήμια, λέει, είναι η στάση των συνδικάτων όταν έχουν τέτοια αιτήματα. Μπροστά λοιπόν στο πόλεμο που μας κήρυξαν, τονίζουμε ότι δίνουμε σήμα συναγερμού, σήμα επιστράτευσης όλων των δυνάμεών μας. Προετοιμαζόμαστε με αγωνιστικές και απεργιακές κινητοποιήσεις, χωρίς καμιά καθυστέρηση και καμιά αναμονή. Και δίνουμε επίσης απάντηση και το ξανατονίζουμε και στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, που σήμερα η ανακοίνωσή της η χθεσινή, αυτό το άθλιο κείμενο, κοσμίκους τίτλους ορισμένων μέσων μαζικής επικοινωνίας και έντυπων εφημερίδων. Τους δίνουμε συγχαρητήρια, άλλωστε δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Φαστήριζαν τους ανθρώπους τους, φαστήριζαν την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ και βεβαίως τα συμφέροντα των εργοδοτών που ανήκουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνάδελφοι, τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Άμεσα ενημέρωση όλων των εργαζομένων, τα διοικητικά συμβούλια των εργατικών κέντρων, των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, προετοιμάζουμε συλλογικές διαδικασίες. Βάζουμε στη μάχη όσες δυνάμεις βρίσκονται εδώ. Δημιουργούμε προϋποθέσεις μαζικής συμμετοχής και όταν επιστρέψουν όλοι από τις άδειες, μπαίνουμε όλοι μαζί, αξιοποιούμε τα μητρώα των συνδικάτων. Δίνουμε ένα μήνυμα
προς την κυβέρνηση και τον Υπουργό, τον Άδωνη, τον Σπύρο, τον Γεωργιάδη και τη μεγαλοεργοδοσία, όπως έγινε με τον Λάσκαρη, όπως έγινε με τον Κατρούγκαλο και άλλους υπουργούς. Δεσμευόμαστε, οι νόμοι σας θα μείνουν στα χαρτιά. Δεν κολώνουμε με τίποτα. Στον αγύριστο να πάνε όλοι οι νόμοι σας. Να είστε σίγουροι ότι θα επιβαρθούμε καλά. Θα αντιμετωπίσουμε εσάς. Δεν φοβόμαστε ούτε πρόστιμα, ούτε φυλακής. Να είμαι σίγουροι γι' αυτό. Συνάδελφοι, με αισιοδοξία μπαίνουμε στη μάχη όλοι. Να μην αφήσουμε να περάσουν τα μέτρα αυτά που θέλει να περάσει κατά καλό καιρό η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ, συνεχίζουμε δυναμικά, αποφασιστικά, μαχητικά.